Σταβεύσκι. Πέρασε, έδωσε στον Παπαγιάννη, έξω από την περιοχή Παπαγιάννη, δίνει για τον Σαββίδη. Πέρασε, ωραίο Σαββίδη, πλασάρει τον Μιχαήλο. Την μπάλα στα δίχτυα, ένα θαυμάσιο γκολ από τον Κύπριο που θα κάνει βέβαια και τη γνωστή του Τούμπα. Ακριβώς στο 15ο λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στη Ζούπολη. Η ΑΕΚ λοιπόν άνοιξε το σκορ στο 15ο προς 16ο λεπτό με θαυμάσιο σουτ και προσπάθεια από τον Γιώργο Σαββίδη. Ξανά η φάση, προσπαθεί ο Τέπιλος Καλασαβίδης, τον αποφεύγει ο Κύπριος παίκτης ΑΕΚ, πλασάρει ωραία τον έμπειρο Μιχαήλοφ και ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Η κόντρα ευνόησε τον Κάβουρα, τον πρώην αθλητή του κλασικού αθλητισμού. Δίνει την μπάλα στο Βελέτσα, μόνος αυτός, η μπάλα στο δοκάρι. Να η μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, ενώ συμπληρώσαμε 37 λεπτά παιχνιδιού, στο πρώτο ημιχρόνιο να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Αλεξανδρής γύρισε την μπάλα στο κενό χώρο που κινείται ο Δημητριάδης. Καθυστερεί. Τον μαρκάρει ο Κολτσιδάκης, η μπάλα φτάνει στον Αλεξανδρή, κατευθείαν το σουτ. Άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ. Έχει χτυπήσει ο Μιχαήλοφ, στέλνει την μπάλα πλάγιο out. Κάποιο τράβηγμα, κάτι άλλο. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Σαββίδης σπριντάρει να φύγει από τον Φαμέλη, τον πρώην συμπαίχτη, γυρίζει την μπάλα και να ο Δημητριάδης θα κάνει το 2-0. Ο Δημητριάδης τον γκολ λοιπόν, μόνιμος σκόρερ στην ΑΕΚ. Ο πρώην διεθνής άσος του Άρη και τώρα της ΑΕΚ κάνει το 2-0 και αποθεώνεται από τους οπαδούς της ομάδας τους στο 44 ακριβώς η ΑΕΚ του δεύτερου μέρους, στο 89 δηλαδή, έκανε το 2-0 και ο κόσμος...